Καλησπέρα σας, είμαι η Magpie. Δυστυχώς όλα έχουν πάρει μια περίεργη τροπή. Για άλλα πηγαίναμε, άλλα βγήκαν. Τέλος πάντων, γίνεται ο κακός χαμός από το μεσημέρι. Έρχονται συνέχεια από το 112 μηνύματα που έχουν σχέση με τις πυρκαγιές εδώ στην Αττική. Συγκεκριμένα ήρθε μήνυμα τώρα για την περιοχή του Χαλανδρίου, του Γέρακα, της Νέας Πεντέλης, της Παλαιάς Πεντέλης, Ανθούσα κτλ. Έχει πιάσει φωτιά σε πολλές εστίες. Εμείς βρεθήκαμε κοντά στην περιοχή του Γέρακα και εδώ ακριβώς έχουμε εντοπίσει πάνω από τρεις εστίες, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με την κυρίως πυρκαγιά που μένεται στα δάση των περιοχών που ανέφερα πιο πριν. Τώρα θα σας βάλω κάποια πλάνα έτσι αμοντάριστα να δείτε λίγο την κατάσταση. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, γίνεται χαμός με τους ανθρώπους, έχουν βγει όλοι οι κάτοικοι έξω, βρέχουν τα σπίτια τους με λάστιχα. Ο κρατικός μηχανισμός κάνει ό,τι μπορεί αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει και πυροσβέστες εθελοντές, τους βλέπετε στα πλάνα, προσπαθούν, παλεύουν με ό,τι έχουν. Το περίεργο της υπόθεσης, κατά την γνώμη μου φυσικά, είναι ότι αυτές οι φωτιές φαίνεται λες και έχουν μπει για αντιπερισπασμό. Τι εννοώ? Μοιάζουν να είναι άσχετες, όπως ανέφερα και πιο πριν. Οι δύο που θα τις δείτε τώρα στα πλάνα έχουν μπει σε αυλές σπιτιών, σε χώρους ας πούμε με ξερά χόρτα, και η δεύτερη που μου έκανε περισσότερο εντύπωση έχει μπει σε ένα οικόπεδο που υπήρχαν κάποια ξύλα, προφανώς είχαν κόψει άνθρωποι, για το τζάκι, σε κάποια κούτσουρα, αυτά καίγονταν, ή έστω αυτό μπόρεσα εγώ να δω. Βέβαια οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφεραν και την σβήσανε την μία εστία. Βέβαια τώρα βλέπω απέναντί μου ότι μένεται μία καινούρια εστία. Δεν ξέρω, μου κάνει πολύ εντύπωση, μιλάμε ότι είναι εστίες που βρίσκονται εντός των οικειών των ανθρώπων. Λες και κάποιος πάει και τις βάζει, έχουν μπει από πιο πριν, υπάρχει κάτι αόρατο που τις ενεργοποιεί, δεν ξέρω, συμπαθάτε με, μακάρι να τα γνωρίζαμε όλα. Συγγνώμη και για τον τόνο μου, είμαι πολύ ταραγμένη, όπως είδατε στα πλάνα είχα πάει πάρα πολύ κοντά στις φωτιές και ανέπνευσα και αρκετό καπνό. Όπως είπα πριν, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, καλό είναι κάποιος να παραμείνει σπίτι του, ή οι μικρά παιδιά δεν είναι τώρα να κυκλοφορούν έξω. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η βραδιά απόψε. Εδώ βλέπουμε και την καινούρια εστία φωτιάς, αυτή που σας προανέφερα, η οποία βρίσκεται εντός οικίας. Τώρα δεν μπορώ να πάω και παραπάνω γιατί είναι εντελώς αποπνικτικά. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να πάρει ανάσα. Απλά μου κάνει εντύπωση δηλαδή πώς μπαίνουν στα σπίτια μέσα σε φωτιές. Ενώ είναι όλος ο κόσμος έξω, πώς μπαίνουν? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί στοχευμένα σε συγκεκριμένα σπίτια, σε συγκεκριμένες αυλές. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου βγάζει καθόλου νόημα όλο αυτό. Τα σπίτια είναι μακριά από την μεγάλη την εστία της φωτιάς, την δασική. Τώρα εδώ βρισκόμαστε συγκεκριμένα στην περιοχή Δέση του Γέρακα και βλέπουμε ότι πάρα αυτά καίγονται κάποιες οικίες. Συγχωρέστε με, εμένα προσωπικά δεν μου βγάζει νόημα. Αυτά λοιπόν από μένα. Από εδώ η Magpie. Καλό βράδυ και να προσέχετε.